Διαπιστώσαμε ότι έχει βληθεί με 6 βλήματα. Ένα έχει δεχθεί στην κάτω γνάθο, αριστερά, 3 στον θώρακα, επίσης αριστερά, και 2 στην πλαγία κοιλιακή χώρα, επίσης αριστερά. Με συνέπεια, ο θάνατος είναι ακαρίος. Ώρα 9 και 13 πρώτα λεπτά το πρωί. Ο ακόλουθος τύπου της τουρκικής πρεσβείας Τσετίν Γιοργιούν βγαίνει από την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ναϊάδων 2 στο Παγκράτη και κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του που είναι παρκαρισμένο ακριβώς απέναντι. Κάθεται στη θέση του οδηγού, κλείνει την πόρτα και βάζει σε λειτουργία τη μηχανή. Τη στιγμή εκείνη εμφανίζονται οι 2 εκτελεστές και τον πυροβολούν εξ επαφής με ένα 45 πιστόλι. Ψύχρεμοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, οι 2 εκτελεστές προχωρούν μέχρι την οδό Αντίμερος. Εκεί χάνονται τα ίχνη τους. Ποιες καταγωγής είναι τα άτομα? Γιατί μιλήσατε? Ακούστε. Δεχτείτε αυτό που σας είπα. Κουβεντιάζαν και πάνω και μόλις κατέβηκα κάτω, άκουσα μοναχά ότι είπανε ότι ήρθε και από εκεί και πέρα. 8 και 20 ήρθα εγώ εδώ πέρα, δεν είδα τίποτα, μιλούσα στο τηλέφωνο και άκουσα τους πυροβολισμούς. Την ώρα που μιλούσα στο τηλέφωνο, διέκοψα γιατί βγήκε η κοπέλα που δουλεύει εδώ και μου φώναξε ότι σκοτώσανε τον Τούρκο. Επήρα το 100 αμέσως, έκανε πάρα πολλή ώρα να απαντήσει το 100. Ο Τούρκος ακόλουθος τύπου έμενε εδώ και 1,5 χρόνο σε αυτή την πολυκατοικία. Είχε παντρευτεί πριν από ένα μήνα. Παρόλο που ήταν στόχος, οι γείτονες μας είπαν ότι ποτέ δεν είχαν δει αστυνομικούς να τον φρουρούν. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν είχε ενοχλήσει κανέναν ποτέ. Ήταν ήσυχος. Η οικιακή βοηθός της κυρίας Καμπάνη. Την ώρα που άκουσε τους πυροβολισμούς έπλαινε τα τζάμια και βγήκε έξω και εκείνη τη στιγμή που βγήκε έξω είδε έναν με μακριά μαλλιά και σκούρο μπλουζόν, επιβιβάζεται σε μια μοτοσυκλέτα αλλά ήρεμα λέει, χωρίς να τρέχει, χωρίς τίποτε. Στο ίδιο ακριβώς σημείο το Μάιο του 1988, με αφορμή την επίσκεψη του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και νυν Πρωθυπουργού Μεσούτ Γκιλμάζ, η 17 Νοέμβρη είχε ανακτηνάξει 2 αυτοκίνητα της τουρκικής πρεσβείας. Εγώ όλα τα τζάμια, 12.000 μου πήρε και δεν μου δώσει απόδειξη. Ένας νεαρός, ο Χρήστος Ιωαννίδης, κυνήγησε με τη βέσπα του τους εκτελεστές. Οι περιγραφές των αυτοκτών μαρτύρων είναι συγκεκριμένες. Άλλοι λένε ότι οι εκτελεστές έφυγαν με αυτοκίνητο και άλλοι με μοτοσυκλέτα. Ο ένας ήταν φαλακρός και φορούσε μπλε μπουφάν. Ο άλλος είχε μουστάκι και φορούσε σκούρο μπουφάν και παντελόνι. Η δολοφονία του Τούρκου διπλωμάτη γίνεται σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια λεπτή φάση. Γι' αυτό το λόγο παρακαλέσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Αντώνη Σαμαρά, να έχουμε μαζί του μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κ. Σαμαράς βρίσκεται ήδη στο στούντιό μας, στο Σύνταγμα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Μαρούσι. Τι σημαίνει αυτή η δολοφονία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κύριε Υπουργέ? Η δολοφονία αυτή, κύριε Κούκη, έγινε στην Ελλάδα, αλλά έγινε στην ουσία κατά της Ελλάδας. Οι τρομοκράτες επιχείρησαν να τραυματίσουν το κύρος εξωτερικής μας πολιτικής, να επιδεινώσουν τη σχέση μας με την Τουρκία και να διαταράξουν ένα ήπιο κλίμα που απαιτείται αυτή την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή για την εκλογή του Πατριάρχη. Γιατί τι άλλο νόημα έχει αυτή τη μέρα αυτές οι σφαίρες, αν όχι να πλήξουν την Ορθοδοξία σε ώρες θρήνου της? Και εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι αυτές οι ενέργειες χτυπάνε ευρύτερα τα ελληνικά συμφέροντα, χτυπάνε τον τουρισμό, δηλαδή το εισόδημα του Κοσμάκη, και σε μία ώρα, αν θέλετε, παγκόσμιας δημοκρατίας, που όλος ο κόσμος οδηγείται σε αυτή την αίσθηση της ελευθερίας, το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι θέλουν να μας κατατάξουν μέσα από διεθνή προπαγάνδα, γιατί να είστε σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θα προβληθεί διεθνώς και θα έχει και πολλαπλασιαστικές, δυσμενείς παρενέργειες. Σε μια τέτοια κρίσιμη λοιπόν ώρα για ολόκληρο τον κόσμο, όπου η Ελλάδα θέλει να μπορέσει οικονομικά να σταθεί, πιστεύω ότι θέλουν ορισμένοι να μας κατατάξουν σε δήθεν αναρχούμενη χώρα. Κύριε Υπουργέ, ο συνάδελφός σας, ο κ. Γκυράη, έκανε δηλώσεις και είπε ότι οι διπλωμάτες στην Ελλάδα πρέπει να βρίσκονται υπό την προστασία της κυβερνήσεως, της ελληνικής. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις του ομολόγου σας? Κύριε Κουίκ, αντιλαμβάνομαι τη θλίψη του κ. Γκυράη. Άλλωστε, είναι γνωστή και η θέση που πήρε σήμερα το πρωί ολόκληρη η Ελληνική Βουλή και η Ελληνική Πολιτεία. Θα ήθελα όμως να το θυμίσω ότι ουδέποτε ο ελληνικός λαός είχε αισθήματα εχθρικά έναντι του τουρκικού λαού. Αντίθετα, τα κύματα των χιλιάδων τουριστών που κατακλείζουν την Τουρκία κάθε χρόνο δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Και του υπενθυμίζω ότι αντίθετα, ένα δυσμενές κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί από κάποια ανθεληνική προπαγάνδα στην Τουρκία ήταν το είδος του κλίματος που καλλιέργησε ενέργειες όπως εκείνη που έγινε, θυμίζω, πρόσφατα
με το ελληνικό τουριστικό λεωφορείο και τα πολλά αθώα θύματα του. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να καταλάβει ο συνάδελφός μου στην Τουρκία ότι προέρχονται από κύκλους οι οποίοι, κύριε Κουίκ, πολύ απλά δεν θέλουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση και γι' αυτό πιστεύω ότι ο συνάδελφός μου, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, θα πρέπει να είναι σε τέτοιες δηλώσεις πολύ πιο προσεκτικός και να κρατάμε όλοι σε αυτές τις δύσκολες ώρες την ψυχραιμία μας. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία του Τούρκου ακολούθου τύπου, προσωπικότητες του πολιτικού και διπλωματικού χώρου έσπευσαν στην τουρκική πρεσβεία για να εκφράσουν τα συλληπιτήριά τους. Στην τουρκική πρεσβεία πρώτος έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αφού εξέφρασε τον Τούρκο πρέσβη τα συλληπιτήριά του και καταδίκασε την άνανδη δολοφονία, τόνισε ότι η ελληνική πολιτεία είναι διατεθειμένη να παράσχει κάθε είδους ασφάλεια προς τους Τούρκους διπλωμάτες. Ακολούθησε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Αντώνης Τρίτσης. Μετά την έξοδό του από την τουρκική πρεσβεία, δήλωσε στον Αντένα. Θεώρησε υποχρέωσή μου εκ μέρους των δημοτών της Αθήνας και της Δημοτικής Αρχής να εκφράσω την αποτροπιασμό μας για την βάρβαρη δολοφονία του Τούρκου ακολούθου. Λίγο αργότερα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης κ. Φαΐκογλου σε ήπιους τόνους έδωσε τη δική του εκτίμηση για το πού στόχευαν οι σφαίρες των δολοφόνων. Είναι μια προβοκατορική ενέργεια που ήδη σε αυτό το στάδιο που βρίσκονται τα ελληνοτουρκικά, εύχομαι όμως να επικρατήσει και θα επικρατήσει η λογική. Τα συλληπιτήριά του προς τον Τούρκο πρέσβη έδωσε επίσης ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα και κ. Ζακ Τιμπό.